Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα των διαδικτυακών ανιχνεύσεων» και όπως θα γνωρίζετε ήδη, κάθε μεσημέρι, κάθε Κυριακή μεσημέρι τέτοια ώρα, κάνουμε μια προσέγγιση στα θέματα της επικαιρότητας σε διεθνές επίπεδο και προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ορισμένα θέματα την εβδομάδα που έρχεται. Αυτή την προσπάθεια την κάνουμε μαζί με τον πρέσβη επιτιμή τον Νίκο Κανέλο και τον υποπλήρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά. Και κάθε εβδομάδα έχουμε και έναν προσκεκλημένο. Σήμερα έχουμε τον διεθνολόγο και καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής, που γνωρίζει καλά τα Μεσανατολικά, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Κανέλο και τον κύριο Τσαϊλά που βοηθάν σε αυτή την προσπάθεια. Θα μου επιτρέψουν οι συνομιλητές να θέσω λίγο ένα γενικό πλαίσιο των θεμάτων που τρέχουν. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, βεβαίως θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της Μέσης Ανατολής που μας αφορούν και υπάρχουν και εξελίξεις και στη Λιβύη. Τίποτα πια σε αυτή την περιοχή δεν μένει σταθερό, είναι σε μια διαρκή ρευστότητα και θα παραμείνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προέχει σε διεθνές επίπεδο αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Και αυτό που ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω πριν δώσω το λόγο και στους συνομιλητές μου είναι ότι δεν είναι απλώς μια αντίδραση σε έναν φόνο. Είναι η εκδήλωση, είναι η εξωτερήκευση στοιχείων που συσσωρεύτηκαν εδώ και πολλά χρόνια πάνω στο θυμικό, πάνω στον ψυχισμό των Αμερικανών. Συσσωρεύτηκαν λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν και απλώς χρειαζόταν μια αφορμή, η αφορμή δόθηκε, έτσι γίνεται πάντα. Περνάμε μια μεταβατική, μακρά μεταβατική περίοδο από το παλιό στο καινούριο και σε αυτές τις περιόδους πάντα υπάρχουν εκρήξεις. Όποτε πέρασε μια τέτοια περίοδος υπάρχουν εκρήξεις. Πριν μερικά χρόνια, και με συγχωρείτε που το επισημαίνω, είχα γράψει ένα κείμενο και το έστειλα σε επιφανείς παλιούς αριστερούς που βγάζαν και κάτι βαθιστόχαστα περιοδικά της δικής μας φοιτητικής νεότητας, ξέρω εγώ, θέσεις, μέσεις, πώς τις λέγανε, τις ξέχασα κιόλα, ότι ουσιαστικά έτσι πως διαμορφώνεται το διεθνές πλαίσιο θα περάσουμε κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη το 68 με το Γαλλικό Μάη. Συνεχίζω να το πιστεύω, διότι αυτά τα φαινόμενα δεν είναι στιγμία, δεν γίνονται τη στιγμή που το επισημαίνει κάποιος. Όλη η δυναμική πάει ότι οδηγούμεθα σε μια παγκόσμια έκρηξη, διότι υπάρχει από τη μια πλευρά αυτοί που θέλουν, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να διαμορφώσουν το διεθνές πολιτικό πλαίσιο από τη μια πλευρά και από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος που όλο ένα και αριθμητικά περισσεύει που θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα στο τι θα είναι αυτό που έρχεται. Κάτι διαφορετικό έρχεται. Το τι θα είναι αυτό που έρχεται δεν νομίζω ότι θα είναι μια ομαλή εξέλιξη. Θα υπάρξει μια σύγκρουση. Ήδη τέτοιου είδους συγκρούσεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό πεδίο στη Μέση Ανατολή εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν στην δική μας περιοχή με αυτόν τον, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς, αυτή την τρέλα που βγάζει η Τουρκία ότι θέλει να κυριαρχήσει την περιοχή, λες και είμαστε μικρά παιδιά, θα μπορούσε όλο αυτό που επιδιώκει να το επιβάλλει δια της βίας να το είχε πετύχει με μια λογική συνεργασίας, ας πούμε, αν έβαζε στο τραπέζι δηλαδή με αυτούς τους λαούς που επιδιώκει να υποδουλώσει για να συνεργαστεί μαζί τους, να βάλει ένα ζήτημα συνεργασίας με αυτούς, ειρηνικής συνεργασίας και να πετύχαινε περισσότερα από αυτά που επιδιώκει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες αιμονές σε αυτό το κράτος και στην ηγεσία του που είναι παράξενες. Λοιπόν, με αυτό το γενικό πλαίσιο, ας δώσω τώρα πρώτα το λόγο στον κύριο Κανέλο, όπως συνηθίζουμε. Θα έρθουμε και σε εσάς, το κεντρικό πρόσωπο, κύριε Πλακούδα, εσείς είστε, αλλά να κάνουν τις τοποθετήσεις τους, γιατί έτσι γίνεται με την εκπομπή. Προς Θεού, δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Κανέλος, πρέσβης επιτιμή από τα αμπελάκια, από τα ηρωικά αμπελάκια. Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Πλακούτα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στον Ναύαρχο, τον φίλο Δημήτρη και σε σένα Παντελή. Ξεκίνησες με ένα θέμα που είναι πράγματι στην επιτομή και την προμετωπίδα των εξελίξεων. Έζησα στην Αμερική περίπου 4 χρόνια, στο Νότο, στο Χιούστον και στο Ντάλλας που ξεκίνησαν επίσης διάφορες μεγάλες αναστατώσεις με την δολοφονία αυτή του Μαύρου, που ήταν ένα τραγικό
γεγονός που έπρεπε να το αποφύγουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν δοθεί στην αστυνομία σαφείς οδηγίες ότι αυτά δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Δεν νοούνται να ξαναγίνονται γιατί προκαλούν μια αντίδραση ενός ολόκληρου λαού. Και προκαλούν επίσης αλυσιδωτές αντιδράσεις σε συμμάχους και φίλους των Αμερικανών σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη 250 κινήματα που αναφέρονται μόνο σε αυτό και που ζητάνε να αναπνεύσουμε ελεύθερα, όπως είναι το σύμπαν. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αναμένω αυτές τις εξελίξεις που πιστεύεις ότι θα έχουμε, Παντελή, γιατί το κίνημα των συστημάτων που διαφεντεύει τον κόσμο είναι ισχυρότατο. Δεν αφήνει να ξεφύγει σχεδόν το παραμικρό. Και αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί είναι σε ένα περιφερειακό επίπεδο που όμως δεν θα έχει τον παγκόσμιο χαρακτήρα μιας μεγάλης αντίδρασης. Άλλωστε, και ο Μάης του 68, αν το δούμε προσεκτικά, περιορίστηκε σε ένα περιφερειακό επίπεδο στη Γαλλία. Είχε τις επιδράσεις του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι δημιούργησε? Εμείς το 68 είχαμε δικτατορία. Το 74 έπεσε δικτατορία. Οι Πορτογάλοι το ίδιο. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι αν δεν δημιουργηθεί ένα συστημικός τρόπος ανθρώπων που είναι άξιοι να κυβερνούν τις χώρες μας και ένα σύστημα παιδείας που να μας επιτρέπει να βλέπουμε τις αξίες με μεγάλη διορατικότητα, δεν πρόκειται δυστυχώς να δημιουργηθεί κάτι που να είναι αντίθετο. Ήθελα επίσης να πω ότι ένα από τα μεγάλα σήμερα γεγονότα ήταν η απόφαση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσει ένα μεγάλο αριθμό χρημάτων, να διαθέσει δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό χρημάτων ως βοήθεια και ως δάνειο μικρότερο. Ήταν μια καλή προσπάθεια, νομίζω, από την κυβέρνηση. Ξέρετε, συνήθως είμαι κριτικό σε όλα όσα γίνονται στην Ευρώπη, αλλά αυτό ήταν μια καλή προσπάθεια που αναμένουμε να επιβεβαιωθεί από το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών, και ήταν καλή προσπάθεια γιατί η Μέρκελ μετατόπισε την πολιτική της και τη διάθεσή της. Γι' αυτό και είχαμε πολύ καλά σχόλια από την κυβέρνηση Μακρόν για αυτή τη την ενέργεια, σε συνεντεύξεις που δόθηκαν σε γερμανικά περιοδικά. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να το σχολιάσουμε. Μην πάτε στο άλλο, κύριε Πρέσβη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ηγετικών στελεχών της ηγέτιδας τάξης, ας το πούμε, της Γερμανίας, που προκρίνει μια τέτοιου είδους πολιτική, που είναι μια πολιτική προς περισσότερη ενοποίηση. Διότι δεν μπορεί να είναι μια πολιτική την οποία αποφάσισε η κυρία Μέρκελ μόνο με το γραφείο της. Διότι εδώ μιλάμε για πολλά χρήματα. Και όταν μπαίνουν τα πολλά χρήματα στη μέση, πάνε να πει ότι υπάρχει μια συνένεση και στην γερμανική ηγεσία. Δηλαδή θέλω να τονίσω, εάν είναι σωστή η σκέψη μου, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο ότι δεν πάμε προς μια αποσάθρωση της Ευρώπης, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, μήπως αυτό το πράγμα, αυτό το οικοδόμημα που δύσκολα φτιάχτηκε μέχρι τώρα, πρέπει να διατηρηθεί. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι ούτε το ένα θα συμβεί ούτε το άλλο, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στην απόφαση αυτή, ενώ ναι μεν να θεωρήσουμε το θετικό της χαρακτήρα και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια ότι δεν πάρθηκε μία απόφαση που είναι αρκετά ενθαρρυντική. 700 δισεκατομμύρια, περίπου μισό τρισεκατομμύριο είναι το χρέος της Ελλάδος, είναι πολλά λεφτά, αλλά να δούμε πώς και κατά ποιες συνθήκες θα δοθούν. Δηλαδή, τι θα δημιουργήσουν? Θα δημιουργήσουν πληθωρισμό? Θα δημιουργήσουν άλλες ανάγκες? Πώς θα είναι η Ευρώπη τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο κτλ? Άρα, ναι μεν είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, αλλά δεν λέμε τίποτα άλλο. Κατά τη δική μου γνώμη και σύμφωνα με την εμπειρία μου στα ευρωπαϊκά θέματα, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Σίγουρα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω και ακούω και διαβάζω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με επανειλημμένες του κλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει ένα ποσό που δεν θα ήταν απογραφτικό για την Ελλάδα. Γιατί στην Ευρώπη και την Ελλάδα λένε δεν έχει πολλά κρούσματα, άρα δεν χρειάζεται πολύ βοήθεια. Νομίζω ότι η ελληνική επιχειρηματολογία ήταν σωστή.
Μπορεί να μην έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά πήραμε τα δέοντα μέτρα και τα πήραμε νωρίς. Και επίσης έχουμε τη μεγάλη οικονομική κρίση. Μην επιβαρύνετε τα πράγματα. Αυτή είναι ίσως η μεγάλη, αν θέλετε, υπόθεση. Και πρέπει να το τονίσουμε. Πριν πάτε στο επόμενο θέμα που επιλέξατε ως σημαντικό, να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πιστεύετε ότι η άρνηση της Μέρκελ με το πρόσχημα του κορονοϊού να πάει στη G7 έχει να κάνει και μια αλλαγή γενικότερης πολιτικής, ή είναι απλώς περιορίζεται στο ότι δεν θέλει να δώσει ας πούμε κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Τραμπ εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου? Νομίζω το δεύτερο περισσότερο, παρόλο που η γερμανική πολιτική, όπως και κάθε πολιτική μιας ισχυρής χώρας όπως η Γερμανία, λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα και επίσης αφήνει να εξελίσσεται ένα ανοιχτό μέτωπο. Το ανοιχτό μέτωπο για τη Μέρκελ είναι οι εκλογές βεβαίως στην Αμερική. Το ανοιχτό μέτωπο επίσης είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ανοιχτό μέτωπο είναι η Συρία, η Λιβύη, η Τουρκία, με την οποία έχει άριστες σχέσεις και συνομιλίες. Άρα πιστεύω ότι το δεύτερο είναι περισσότερο που ισχύει, αλλά με ενδεχόμενα ανοιχτά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, καμιά πολιτική δεν κλείνει στην Ευρώπη ως προς τις μεγάλες δυνάμεις. Τα αφήνουν πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά για να τα εκμεταλλευτούν. Τώρα, το άλλο θέμα που επιλέξατε ως σημαντικό, θα μας αναφέρατε. Κοιτάξτε, το σημαντικό θέμα είναι, ας το πούμε, εθνοκεντρικό και αφορά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ήδη και που τα θέτουμε κάθε φορά. Οι εορτασμοί που έγιναν έξω και μέσα από την Αγιά Σοφιά είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, σήμερα. Ενδεχομένως άλλη φορά να το δούμε περισσότερο, αλλά πάντως ήθελα να πω ότι εκτός από το γεγονός ότι λειτουργεί σαν μουσείο η Αγιά Σοφιά, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε λειτουργία σαν τζαμί, δηλαδή διαβάστηκε το Κοράνι. Απ' την άλλη, είχαμε δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Λέω ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις για να είμαι όσο το δυνατόν γίνεται πιο αντικειμενικός. Η μία ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που λέει αφήστε τα ιστορικά κόμπλεξ, το μνημείο θα προστατευτεί, πήρανε θέση, προστάτη του μνημείου, και η ελληνική παρέμβαση με μια ανακοίνωση που λέει γίνεται μια προσπάθεια αλλίωσης μια απόπειρα αλλίωσης και επίσης ότι προκαλείται το θρησκευτικό συνέστημα. Εδώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Γιατί προσπάθεια αλλίωση? Αλλίωση. Όταν λες προσπάθεια αλλίωσης, αφήνεις τον άλλο να κρίνει. Είναι ή δεν είναι. Όταν λες όμως είναι αλλίωση, τελειώσει εκεί. Από δικής μας πλευράς θεωρούμε την αλλίωση. Και το δεύτερο, πρόκληση στο θρησκευτικό συνέστημα. Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό όπως διατυπώθηκε. Είναι πρόκληση. Αλλά τι άλλες προκλήσεις είχαμε στο παρελθόν και πόσο υπήρξαν αντιδράσεις κρατών που είναι χριστιανικά κράτη στην Ευρώπη σήμερα, που θα έπρεπε υποτίθεται να διαμαρτυρηθούν. Κανένας δεν διαμαρτύρηκε. Καμία χώρα δεν εξέδωσε διαμαρτυρία για να πει ότι το βυζαντινό στοιχείο της ιστορίας της Ευρώπης, δηλαδή το Βυζάντιο, αποτελεί μία μεγάλη λαμπάδα φώτισης και αναγέννησης για ολόκληρη την Ευρώπη. Φαίνεται ότι έχουν άλλη αντίρρηση. Ήθελα απλά να πω ότι πράγματι η σύμβαση της UNESCO του 1972 προστατεύει το μουσείο, αλλά αφήνει την Αγία Σοφιά, δηλαδή που έγινε μουσείο το 1935, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Πάλι βρισκόμαστε προ ενός αδιέξοδου. Γιατί δυστυχώς το να πανηγυρίζεις και να κάνεις όλα αυτά τα οποία ήταν και kits εντελώς εκδηλώσεις, είναι ένα θέμα που επιβαρύνει το πρόβλημα των σχέσεών μας. Και μας κάνει, και πρέπει να μας κάνει, να αναρωτηθούμε με αυτοκριτική τι είδους πολιτική πρέπει να εφαρμόσουμε, ποια είναι η σχέση μας με το Βυζάντιο. Εγώ δεν σας κρύβω, όταν διάβαζα για το Βυζάντιο, έβλεπα άλλους που δεν είχαν ιδέα για το τι υπάρχει στο Βυζάντιο και ποια είναι η ελληνική άποψη για το Βυζάντιο. Λέγαμε για τον Ιουστινιανό που έφερε την ελληνική γλώσσα, την επισημοποίησε, αλλά ήταν και διώκτης σε πολλά πράγματα. Η Αρβελέρ έλεγε τα δικά της. Υπήρξε ένα
ένα κίνημα κριτικής. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε ποια είναι η πραγματική μας ταυτότητα και πώς θα την διεκδικήσουμε. Πολύ σωστές επισημάνσεις. Απλώς να προσθέσω κάτι εδώ πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά, που έχει ενδιαφέρον νομίζω. Πρέπει να αρχίσουμε να καταδεικνύουμε αυτό το στοιχείο το οποίο είναι υπαρκτό σε κύκλους έτσι που σκέφτονται, είναι ήδη γνωστό, αλλά σε πολύ κόσμο δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, ότι το Ισλάμ είναι μια παράξενη, ας το πω έτσι, θρησκεία, όπου τα θέλει όλα δικά της. Δηλαδή θέλει να τη σέβονται, να σέβονται τον προφήτη της και ό,τι πρεσβεύει, αλλά το ίδιο μπορεί να βεβηλώνει ή να φέρεται επιθετικά, να θέλει να υποδουλώσει άλλες θρησκείες και άλλους λαούς. Με αυτήν τη λογική, αυτή η πολυπολιτισμική προσέγγιση μιας μεγάλης μερίδας και Ελλήνων που θέλουν να διαμορφώσουν μια τέτοια αντίληψη στη χώρα, είναι λίγο διάτρητη, με την έννοια ότι ο πολυπολιτισμός προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό. Αν δεν υπάρχει δηλαδή μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων ένας αμοιβαίος σεβασμός και κάποιος θέλει να επικυριαρχήσει πάνω στον άλλον, αυτό δεν μπορεί να συγκροτήσει καμιά κοινωνία συνεκτική. Και επίσης θα κάνω μια ακόμα ανοίξη, γιατί με έκανε μεγάλη εντύπωση. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο το μετέφρασα, κάθε τον πρωί και το μετέφρασα, από τον Μπέσα. Το Μπέσα είναι το Μπεγκίν Σαντάτ, ένα ινστιτούτο στο Ισραήλ, το οποίο έχει, τα κείμενα του είναι εξαιρετικά. Ο σχολιαστής, ο αρθρογράφος του κειμένου, πρέπει να είναι Ιρανός από το επώνυμο, ή μπορεί να το βρει κανείς άμα μπει στις ανιχνεύσεις, και λέει, συνδέει τώρα το Μισελ Φουκώ, θα τον γνωρίζετε το Μισελ Φουκώ όλοι, με την Ιρανική Επανάσταση. Ο Μισελ Φουκώ ξαφνικά, μέσα σε αυτό το κλίμα της διανόησης της δεκαετίας του 70, της γαλλικής κτλ., οι οποίοι ήταν αριστεροί, θεώρησαν ότι θα μπορούσε αυτή η μάχη μεταξύ αριστεράς-δεξιάς να δοθεί με την Ιρανική, στο Ιράν, με την Ιρανική Επανάσταση. Προσέγγισαν το Ιράν, μέχρι βέβαια του σημείου που κάποια στιγμή αποκαλύφθηκαν όλες αυτές οι βαρβαρότητες που έκανε το Ισλαμικό καθεστώς για να επιβάλλει την κυριαρχία του. Και μετά επίησαν την νήσαν. Και υπάρχει τώρα ένας προβληματισμός. Δηλαδή το θέμα δηλαδή σε αυτό το είδος της διανόησης, της αριστερής διανόησης, είναι με ποια λογική μπορούν να στηρίζουν εν ονόματι του αντικαπιταλισμού τους ολοκληρωτικής μορφής καθεστώτα όπως είναι και το Ιρανικό. Γιατί είναι, κακά τα ψέματα. Μπορεί να πολλές από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ να είναι υποκριτική, να είναι αρνητικές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εξηλαιώνουμε καθεστώτα σαν το Ιράν. Και θα μας τα πει καλά αυτά σε λίγο και ο κύριος Πλακούδας, που γνωρίζει καλά τη Μέση Ανατολή. Να δώσω τώρα το λόγο, κύριε Πλακούδα, στον κοινό μας φίλο, τον Δημήτρη Τσαϊλά, και έχετε μετά εσείς το λόγο. Ορίστε, Δημήτρη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Πράγματι, όπως τα είπατε, την τελευταία τριακονταετία έχει αλλάξει δραματικά αυτό που γνωρίζαμε σαν ως γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό πεδίο, όπου παρουσιάζεται μια καινοφανής μεταβλητότητα, όπως πολύ σωστά τα ανέφερε και ο πρέσβης μας, ο φίλος κύριος Κανέλος. Και γι' αυτό μια συνολική επανεκτίμηση είναι σαφώς επιβεβλημένη. Τώρα, αυτό που μου αρέσει και τολμάω να λέω, αυτό όλο το σύστημα το ονομάζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μιας γεωπολιτικής δημιουργικής καταστροφής. Εννοώντας ότι το παλιό πλέον έχει πεθάνει, αλλά δυσκολεύεται να γίνει ο τοκετός του νέου. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια διαδρομή μιας περίοδου όπου όλα τα έθνη της παγκόσμιας κοινότητας ξεδιπλώνουν την ισχύ τους σε αυτήν την μεγάλη παγκόσμια σκακέρα. Αλλά ας φύγουμε από την παγκόσμια σκακέρα που θα μας τα αναπτύξει και ο κύριος Πλακούδας και ας έρθουμε στην δική μας, τη μικρότερη σκακέρα της Μεσογείου, όπου υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον ο Ελληνισμός. Μέσα σε αυτή λοιπόν την περιδίνηση και το στροβιλισμό που προκαλείται στον δικό μας τον φυσικό χώρο, που είναι η Ευρώπη, που είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, η πατρίδα μας, η Αθήνα, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, δυστυχώς περιορίζοντας την ικανότητά της στην επίτευξη είτε διπλωματικών στόχων, είτε στρατιωτικών
στόχων που θα έπρεπε να θέσει και υπάρχει μια δυσκολία και δυστοκία να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις της Ελλάδος. Δεν είναι κατανοητές καν στην Ελλάδα, πόσο μάλλον αντιλαμβάνεστε στα διεθνή φόρα όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας αφορά άμεσα. Η διεθνής παρουσία... Ναι. Σε ποιες προθέσεις αναφέρεστε? Στην τι σκοπό έχουμε, ποιο είναι το όραμά μας πλέον για αυτά τα οποία επισυμβαίνουν στην Μεσόγειο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δώσαμε χέρι φιλίας, τίναμε χέρι φιλίας στον Χάφταρ, παραδείγματος χάρη στη Λιβύη. Για τη Συρία δεν έχουμε πάρει θέση. Αφορούν όμως και τα δικά μας δεδομένα αυτές οι προκλήσεις. Γι' αυτό λέω ότι η διεθνής παρουσία μας έχει μια συνεχή υποβάθμιση της επιρροής της, αν υπάρχει κάποια επιρροή, που έχει σαν αποτέλεσμα και οι όμοροι γειτονές μας, αλλά και οι εταίροι μας, να μην περιμένουν και πολλά πράγματα από την Αθήνα. Είναι ασαφές κατά πόσον η Ελλάδα είναι έτοιμη λοιπόν να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, φοβούμενη μια συσσόρευση επιπλέον βαρών, θα λέγαμε, σε μια περίοδο όπου κοιτάμε να ξεφύγουμε από αυτά τα οικονομικά, την οικονομική ατραπό που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές, γνωρίζουμε, ιδεολογικές παθογένειες του βασικού κορμού των κυβερνήσεων στην Ελλάδα που δυσκολεύουν την ικανότητα της εξωτερικής πολιτικής να διαχειριστεί τα εθνικά προβλήματα. Βλέπετε ότι υπάρχουν διφορούμενες απόψεις όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Οπότε η Ελλάδα, λόγω κυρίως αυτών των οικονομικών δυσχεριών, δεν έχει εργαστεί πολύ σοβαρά. Βλέπουμε στο στρατιωτικό τομέα, δεν υπάρχει η πολιτική εθνικής ασφάλειας. Δεν έχει εργαστεί λοιπόν σοβαρά σε αυτό το διαμορφούμενο, το νέο διεθνές σύστημα για την επίτευξη των στόχων, ποιων στόχων εξωτερικής πολιτικής μας. Βλέπουμε περισσότερο περιορισμούς παρά ευκαιρίες στην χρήση αυτού του τρέχοντος συστήματος για την προώθηση των συμφερόντων μας. Έτσι δεν οδηγείται η συμπεριφορά μας, δεν καθοδηγείται όπως θα όφιλε και δεν εκφράζει μια εξωτερική πολιτική που να αποσκοπεί στην απόκτηση ισχύως, αλλά προσπαθεί να σφυρλατήσει την εξισορρόπηση των συνασπισμών ή αποδέχεται μοντέλα για την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια που μας επιβάλλουν οι εταίροι μας. Στόχοι της Ελλάδας πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στις παραδοσιακές μας αξίες, στην άνθηση του μεγαλείου του πολιτισμού μας, στον πατριωτισμό των Ελλήνων και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν να αναπτύξουμε νέες στρατιωτικές και διπλωματικές συνεργασίες και να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες στα κέντρα εξουσίας. Θα έλεγα εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, να σας αναφέρω, επειδή καλό είναι να γνωρίζουμε πώς σκέφτονται οι εχθροί μας για μας. Τελευταία βγήκε μια αναφορά ενός δυνατού think tank της Άγκυρας, όπου ο Ιμπραήμ Καλίν, ο ιδρυτής και διευθυντής του think tank αυτού της ΣΕΤΑ, μιλάει για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες αποτροπής που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έναντι της Άγκυρας. Προσέξτε, εδώ μπαίνουμε στον πυρήνα. Διευθυντής του Think Tank είναι και ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου. Ακριβώς, έτσι. Όπως έτσι. Το λες, Παντελή. Ο πυρήνας και η ουσία της έννοιας της αποτροπής. Τι λέει ο Καλίν? Ότι η Ελλάδα έχει αδυναμία αποτροπής στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, το πρώτο. Το δεύτερο που λέει ότι η πολιτική εξωτερικής εξισορρόπησης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης πνέει τα λίσθια πλέον λόγω της στρατηγικής ατροφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό που ισχυριζόμαστε, που φωνάζουμε, που είναι η βασική μας στρατηγική, τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης,
το διακομωδούν στην Τουρκία. Και καταλήγει στην αναφορά του ότι η μοναδική επιλογή για την Ελλάδα είναι να έρθει σε έναν συμβιβασμό, το λέει ευγενικά, σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία, γιατί δεν θα αντέξει η Ελλάδα έναν παρατεταμένο ανταγωνισμό που μπορεί η Τουρκία να αντέχει. Αυτό λοιπόν καλά θα κάνουμε να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και να δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Και βλέπουμε ότι καθημερινά δεχόμεθα έτσι προκλήσεις και θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε αυτές τις προκλήσεις τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά από μέρους της Τουρκίας. Είναι λοιπόν στο χέρι μας. Ο φίλος σου, ο υφυπουργός Άμυνας, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, και λέω φίλος σου διότι ο κύριος Τσαϊλάς μαζί με τον Αλκιβιάδη Στεφανή είχαν συνυπηρετήσει ως υπασπιστές του Προέδρου Στεφανόπουλου. Έτσι, ο κύριος Τσαϊλάς από το ναυτικό και ο κύριος Στεφανής από το στρατό Ξηράς. Διάβασα σήμερα το πρωί, και το διάβασα λίγο διαγώνια γιατί προετοίμαζα αυτή την εκπομπή, ότι δήλωσε πως εάν υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, να μην το επιδιώξει η Τουρκία, διότι θα το χάσει. Εδώ τώρα η ανάλυση που μας ανέφερες προηγουμένως έρχεται σε αντίθεση με αυτή την επισήμανση του κύριου Στεφανίδη. Το λέει απλώς για να μας σηκώσει το ηθικό ο κύριος Στεφανής. Όχι, η ανάλυση που σου είπα είναι όσον αφορά το τι λένε οι Τούρκοι για μας. Σαφώς εμείς... Είναι εύστοχη η ανάλυση τους. Γιατί υπάρχει η αποτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Είναι μια τροφική αποτροπή. Δεν υπάρχει και το βλέπουμε και μάλιστα το είχαμε επισημάνει, Παντελή, στις προηγούμενες, σε παλαιότερες έτσι, παρουσιάσεις που κάναμε, τις ανησυχίες που είχαμε όσον αφορά την επιχείρηση ειρήνη καθεαυτού, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία... Γελιοποίηση. Εντάξει, δεν θα έλεγα τον όρο γελιοποίηση, αλλά θα έλεγα μια ισχνή, ισχνότατη επιχείρηση, της οποίας η αποστολή δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Ούτε η αποστολή, ούτε οι συμμετέχοντες. Ξέρετε, το άλλο που με αυτά που είπε ο κύριος Τσαϊλάς που με οδηγεί τη σκέψη μου να επισημάνω είναι ότι τελευταία βλέπουμε ότι στην Τουρκία η Τουρκία βγάζει στρατηγιστές σημαντικούς. Δεν ήταν μόνο ο Νταβούτογλου. Και αυτή η ανάλυση που είπες προηγουμένως με τον Καλίν προφανώς θα έχει και βάθος. Δηλαδή πήραν και ανέλησαν την Ελλάδα και κατέληξαν σε δικά τους στρατηγικά συμπεράσματα για το πώς θα την φιλανδοποιήσουν, πώς να το πω, να την δορυφοροποιήσουν για να μην παρεξηγηθούν και οι Φιλανδοί. Λοιπόν, είναι καθαρό αυτό που λένε, το οποίο έχει υιοθετηθεί και από πρωτοκλασσάτους πολιτικούς της Ελλάδας. Αυτό που λέγανε ότι μην είμαστε μονοφάιδες, να η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη παράκτια γραμμή στη Μεσόγειο. Πολιτικούς που τα λένε, δίνεις βάση στην πολιτική. Ένα λεπτό πρέπει να κάνω μία παρέμβαση. Παντελή, ήθελα να πω ότι συναντήθηκα και το γνωρίζω τον κύριο Καλίν από μία επίσκεψη που είχε κάνει ο Ερντογκάν στον Μπακού. Γιατί μας προβληματίζουν όλα αυτά? Τι νομίζετε δηλαδή, ότι πριν από την άποψη και πριν από την όλη η εικόνα του Καλίν για την Ελλάδα και την Ευρώπη δεν υπήρχαν εκατοντάδες άλλες αναλύσεις για το πώς είναι η πραγματικότητα? Μόνο εμείς εδώ την κρούμε. Και εγώ δεν λέω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά λέω ότι η πρόταση που έκανα πρόσφατα και δεν είχαμε την δυνατότητα να την συζητήσουμε ακόμα στις ανιχνεύσεις για το πώς θα πρέπει να είναι η πολιτική μας με τους Τούρκους, είναι μια πρόταση που έχει να κάνει με έναν πραγματικό ρεαλισμό που δεν έχει να κάνει με δηλώσεις ουτοπικές που φέρνουμε μέσα μας και οι οποίες ουτοπικές δηλώσεις δείχνουν την αδυναμία μας και το κυριότερο, και θα το επαναλάβω, δείχνουν την έλλειψη αξιοκρατίας στα κλιμάκια της λήψης αποφάσεων της πολιτικής, ώστε να δούμε με καθαρό τρόπο τι δημιουργείται. Πριν από μια εκπομπή
είχες αναφερθεί στην συνέντευξή σου με τον Ερντογκάν, το τονίζω πάλι, τότε πριν από 20 χρόνια ο Ερντογκάν έλεγε θα λύσουμε το Κυπριακό μαζί, σήμερα η πολιτική έχει μεταφερθεί. Σήμερα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση, ούτε καν έκφραση. Σήμερα πάμε αλλιώς, πάμε με άλλο όπλα. Χάθηκε η Επιτροπή, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε πως προχωράει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε τεράστια εμπειρία πόσο κινούμαστε για τα εθνικά μας θέματα εμείς οι ίδιοι. Και ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά πόσο δύναμη μπορεί να έχουμε ώστε να απαιτήσουμε λύσεις. Πάμε στον κύριο Πλακούδα. Καλησπέριζω τους ομιλητές και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή. Εγώ θα πραγματοποιήσω μία σύνδεση μεταξύ των προλαλήσαντων. Παρόλο που η Αμερική υπερτερεί στρατιωτικός και οικονομικός έναντι των υπολείπων ανταγωνιστών της, υπενθυμίζω πως μόνο ο αμυντικός προϋπολογισμός της Αμερικής ανέρχεται σε 750 δις, όσο δηλαδή ο αμυντικός προϋπολογισμός των υπολείπων Γαλλίας, Κίνας, Ρωσίας κτλ. Μαζί. Δυστυχώς η Αμερική προβάλλει προς τα έξω την αλγινή εικόνα μιας παρακμάζουσας δύναμης. Έχει σημειώσει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων και νεκρών από τον κορονοϊό έως τώρα. Σημειώνονται βίες φυλετικές ταραχές εν μέρη εξαιτίας και της δεινής κρίσης, για την ακρίβεια της χειρότερης οικονομικής κρίσης από το 1929. Ο πρόεδρος της εξασκεί τη διπλωματία του Twitter και διώκεται μάλιστα για σκάνδαλα, είτε το Russiagate, είτε το Ukrainegate και ούτω καθεξής. Και το κυριότερο, αποχωρεί πλέον από την Μέση Ανατολή κατά παράβαση του δόγματος Truman και του δόγματος Carter, ειδικά για την περιοχή του Κόλπου. Και αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία εκμεταλλεύονται την αποδημία της υπερδύναμης και εκδηλώνουν πλέον τις προθέσεις τους. Εξού και από το 2016 και την ανάδυση της νέας Τουρκίας υπό τον Ερντογάν, η Τουρκία διεκδικεί για τον όπλον εδάφη στα οποία δεν κατοικούν Τούρκοι, όπως παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Κύπρο. Τουναντίον, διεκδικεί για τον όπλον ό,τι αναφέρει ο Εθνικός Όρκος. Στη Βόρεια, Κύπρο, και... στη Βόρεια Κύπρο είπατε. Ναι, αναφέρθηκα στη Βόρεια Κύπρο επειδή εκεί υπάρχουν Τουρκοκύπροι. Ναι. Πλέον η Τουρκία όμως διεκδικεί εδάφη εκτός της Τουρκίας, στα οποία δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν Τούρκοι. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Συρία, ναι, όπως παραδείγματος χάρη στο Βόρειο Ιράκ και ούτω καθεξής. Αυτό οφείλεται πρώτον στην πρόθεση της εκπλήρωσης του Εθνικού Όρκου εκ μέρους του Ερντογάν, αλλά και στην πρόθεση του Ερντογάν, αλλά και της Τουρκίας εν γέννη, στην ανάδυσή της σε έναν νέο πόλο ισχύος στο άναρχο διεθνές σύστημα. Εξού και οι στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας σε περιοχές ανά την Ιφύλη όπως στο Κατάρ, όπως στη Σομαλία, όπως τώρα στη Λιβύη και ούτω καθεξής, οι οποίες από στρατηγικής σημασίας δεν ωφελούν τόσο πολύ την Τουρκία. Παραδείγματος χάρη ο έλεγχος της Σομαλίας και όχι της Σομαλιλάνδης στο βορρά, δηλαδή στο χρυσό σκέρας Αφρικής, δεν ωφελεί τόσο την Τουρκία. Όπως δεν ωφελεί τόσο την Τουρκία και η παρέμβασή της στη Λιβύη δίχως τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου της χώρας στο κέντρο και στα ανατολικά, υπό την κατοχή τώρα του Χάφταρ. Όμως, γιατί η Τουρκία, το κόστος αυτό αποτελεί ένα αποδεκτό κόστος προς εκπλήρωση των δικών της φιλοδοξιών περί περιφερειακής, παύλα, πλανητικής δύναμης. Γι' αυτό το λόγο και η Τουρκία πλέον εκδηλώνει αυτές τις τάσεις και υιοθετεί αυτές τις πρακτικές
όπως περί της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, δίχως τον οποιοδήποτε ενδιασμό. Και θα σημειώσω και το εξής κιόλας ως προς τη φιέστα περί της άλωσης της βασιλεύουσας. Πρώτον, εμείς δυστυχώς αντιδρούμε παθητικώς. Μάλιστα ονομάζουμε την Αγία Σοφία λίγον απολογητικά ως ένα παγκόσμιο μνημείο και όχι ως ένα ελληνικό μνημείο, ως να αποποιούμεθα δηλαδή την πραγματική ταυτότητα του μνημείου. Και δεύτερον, δεν αντιδρούν, όπως ορθώς ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, και χριστιανικές δυνάμεις, αν υφίστανται πλέον αυτές οι χριστιανικές δυνάμεις όπως υφίστανται μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως η Ρωσία, η Τρίτη Ρώμη ή το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έστω. Οπότε ακριβώς η Τουρκία θα συνεχίσει να υιοθετεί τέτοιες πρακτικές, γιατί ακριβώς, πρώτον, δεν υφίσταται κόστος για τέτοιες πρακτικές και δεύτερον, μας υποτιμά. Από το 2016 και έπειτα, η Τουρκία διεξάγει σε τόσα μέτωπα στρατιωτικές επιχειρήσεις και πλην μίας της ήττας της στην Ιντλίπ τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 2020, στις υπόλοιπες περιπτώσεις η Τουρκία έχει νικήσει. Έχει νικήσει εναντίον του PKK, έχει νικήσει εναντίον του PYD ή στη Βόρεια Συρία. Τώρα έχει νικήσει, προς το παρόν τουλάχιστον, στην Τριπολιτάνεια εναντίον των μισθοφόρων και πολιτοφυλάκων του Χαφτάρ. Και ως εκ τούτου η Τουρκία μας υποτιμά. Το οποίο βέβαια, κατ' εμέ, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε δεόντως, υπέρ ημών. Γιατί όπως έχει δηλώσει και ο Σούντζου, όποιος υποτιμά τον αντίπαλο, μάλλον θα ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Η Τουρκία δεν έχει αντιμετωπίσει ένα εξίσου εκπαιδευμένο και επαγγελματικό νατοϊκών προδιαγραφών στρατό στο πεδίο της μάχης. Και με την υφιστάμενη διασπορά των δυνάμεών της και υφέρποντα ανταγωνισμό με τη Ρωσία στη Συρία και στη Λιβύη, εμείς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον την κατάσταση αυτή και θα πρέπει να αντιληφθούμε κιόλας και την ψυχολογία του αντιπάλου μας. Ένας αντίπαλος ο οποίος μας υποτιμά αφενός και αφετέρου υποφέρει από το σύνδρομο της περικύκλωσης και το σύνδρομο του διαμελισμού ή το σύνδρομο των σευρών εν ολίγης. Μήπως και εμείς οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε δεόντως. Μήπως δηλαδή μία νέα βάση στην Κύπρο ή μία συζήτηση, όχι απαραίτητα συμφωνία με τον Άσαντ ή τον Χάφταρ, οξύνει έτη περαιτέρω αυτό το σύνδρομο της περικύκλωσης και το σύνδρομο του διαμελισμού της Τουρκίας, υπέρ ημών. Μάλιστα. Τώρα πριν δώσω το λόγο στους άλλους μας συνομιλητές για να σχολιάσουν αυτά που είπατε και να θέσω αναθέρωτη κάποια ερώτηση, ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η ιστορία με την Λιβύη λίγο πολύ πήρε την τελική της μορφή, πάμε σε μια διάσπαση ή είναι ανοιχτό κάθε παιχνίδι? Περιμένετε μια νέα κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή η πλάστιγκα έγειρε υπέρ των δυνάμεων του Σάρατς, εκεί δηλαδή που έχει επενδύσει και η Τουρκία? Η Τουρκία ουσιαστικά διεξάγει τις επιχειρήσεις. Προς το παρόν έχει ιτηθεί ο Χάφταρ στο μέτωπο της Τριπολιτάνειας, δηλαδή της Δυτικής Λιβύης, και έχει αρθεί η στενή πολιορκία της πρωτεύουσας. Όμως δεν έχει εκδιωχθεί ο Χάφταρ εντελώς από τη Δυτική Λιβύη. Και μάλιστα η υποχώρηση, πλην όμως όχι αναχώρηση από τη Λιβύη, το μισθοφόρο της Wagner Group προς μια αμπητική γραμμή νοτίως της Τρίπολης, μάλλον σημαίνει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει όπως παρενέβη και τον Νοέμβριο του 2019 την επαύριον της επιχείρησης Πηγή Ειρήνης της Τουρκίας στη Ροτζάβα, στο δυτικό Κουρδιστάν δηλαδή της Βόρειας Συρίας, ούτως ώστε να περιορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρκικού στρατιωτικού προγεφυρώματος στη Δυτική Λιβύη. Ως εκ τούτου δεν αναμένω
εκτός απρόοπτου βέβαια, μία ευθεία και ευρία αντιπαράθεση μεταξύ των Τούρκων και των Ρώσων στη Λιβύη, τουλάχιστον στην κεντρική, στο κεντρικό και δυτικό τομέα. Όμως, δεν παρεμβαίνουν μόνο οι Ρώσοι ή οι Τούρκοι και Καταριανοί υπέρ ή της άλλης πλευράς. Παρεμβαίνουν και άλλες δυνάμεις. Και οι άλλες δυνάμεις, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος, ίσως συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Χάφταρ για μια στρατιωτική και όχι διπλωματική λύση της διελκυνστίδος. Κατά την ταπεινή γνώμη μου, οδηγούμεθα σε μια σταθεροποίηση του μετόπου και κατά πάσα πιθανότητα σε έναξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Σάρατζ και Χάφταρ, ή μάλλον ας μην τον ονομάσω Χάφταρ, γιατί υπάρχει και ο Σάλεχ πλέον στο προσκήνιο στην Ανατολική Λιβύη, υπό την αιγίδα του Ερντογάν και του Πούτιν, όπως ακριβώς οραματίζονταν οι δύο αυτοί αυταρχικοί και αναθεωρητικοί ηγέτες κατά τη διάσκεψη της Μόσχας τον Ιανουάριο του έτους αυτού. Άρα θα ήμουν άκρος επιφυλακτικός σε υπεραπλουστεύσεις του τύπου «ιτήθηκε ο Χάφταρ, νίκησε η Τουρκία» ή «νίκησε η Ρωσία στη Λιβύη, πλήγμα για τον ΝΑΤΟ». Η διχοτόμηση της Λιβύης υφίσταται και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να υφίσταται. Όπως προανέφερα, η αποδημία της υπερδύναμης από τη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι δεν θα παρέμβει το ίδιο δυναμικά το ΝΑΤΟ όπως θα παρέμβαινε τα προηγούμενα χρόνια στην κρίση. Και η Τουρκία, όπως έχει αποδείξει η ιστορία στην Ιντλίμ και γενικότερα στη Ροτζάβα και στη Συρία, δεν διστάζει να αναμετρηθεί ευθέως με τη Ρωσία. Άρα η παρέμβαση των Ρώσων στη Λιβύη και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της λειτουργεί ανασχετικά, παύλα, αποτρεπτικά σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Αλλά και πάλι δεν γνωρίζουμε το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος εξαιτίας της δράσεως άλλων περιφερειακών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Έχω 2-3 ερωτήσεις να σας κάνω εδώ και μετά δώσω το λόγο. Βεβαίως. Η μία είναι, άκουσα και από εσάς, το υπονοήσατε έστω και μέσως, αυτό που άκουσα και χθες προχθές από τον κύριο Μάζη, ο οποίος και αυτός υπενόησε μια συνεργασία, όχι με την έννοια του ότι καθίσαμε στο τραπέζι και συνεργαστήκαμε, αλλά de facto συνεργασία Τουρκίας και Ρωσίας σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Πιστεύετε ότι αυτή η συνεργασία είναι μια συνεργασία πακέτο Λιβύη, Συρία και όλη εκείνη η περιοχή, άρα μιλάμε για μια μίνι Γιάλτα από την οποία μπορεί να λείπουν δυτικές δυνάμεις, ας πούμε, ή όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη. Μια ερώτηση είναι αυτή. Ωραία ερώτηση. Η άλλη είναι οι άλλες δυνάμεις, οι μεσανατολικές δυνάμεις, οι οποίες δεν αναφερθήκατε και ενδεχομένως να έχετε ένα λόγο που δεν τις κατονομάζετε. Αλλά εγώ σε μια γενικότητα θα ήθελα να σας το επισημάνω και εσείς το απαντήσετε με επίσης γενικά, πέραν της Αιγύπτου. Έχουν υπαρκτούς λόγους να βοηθήσουν το Χάφταρ. Το βοηθήσανε. Έχουν αποσυρθεί από τη λογική της βοήθειας του Χάφταρ. Άρα πάνε σε κάτι διαφορετικό. Επιμένουν στη βοήθεια. Και αν θέλετε να μας επισημάνετε, ποια είναι η αιτία που είναι σε αντίθεση με την Τουρκία αυτές οι δυνάμεις, ας πούμε για τη Σαουδική Αραβία, λέω, ή κάποιες άλλες στην περιοχή. Και αν αυτή η αντίθεση με την Τουρκία έχει το χαρακτηριστικό του ποιος θα ηγεμονεύσει απλώς, ή είναι μια αντίθεση η οποία θα βαθύνει, δεν μπορεί να αρθεί έστω και με τακτικές θετικές υπέρ αυτής κινήσης της Τουρκίας. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα απαντήσω την πρώτη ευθύς αμέσως. Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν προπολού διαμερισματοποιήσει τις διμερείς σχέσεις τους. Δηλαδή, γνωρίζουν ότι σε ορισμένους τομείς συγκλίνουν, παραδείγματος χάρη στη συνεργασία για την κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο ΑΚΟΥΓΙΟΥ ή την κατασκευή του Turkish Stream, του αγωγού. Και γνωρίζουν επίσης ότι αποκλίνουν σε άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στη Συρία υποστηρίζουν διαφορετικούς αντιμαχόμενους, στη Λιβύη το ίδιο και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές δυνάμεις θα συνεχίσουν να αυτή την ειρηνοπόλεμη, ας μου επιτραπεί η χρήση του όρου,
κατάσταση, όπου δηλαδή η Τουρκία θα συνομιλεί με τη Ρωσία από θέση όχι ισχύως, εξαιτίας της ασυμμετρίας ισχύως μεταξύ των δύο δυνάμεων, αλλά θα συνεχίσει όμως, επίσης, επειδή ακριβώς υπάρχουν ουκ ολίγα συγκλίνοντα σημεία από την αυταρχισμό εντός των δύο κρατών έως τον αναθεωρητισμό τους στο περιφερειακό και στο διεθνές σύστημα, να συνεργάζονται. Δεν θα ομιλούσα περί μίας μίνι Γιάλτας, θα ομιλούσα περί μίας συνεννόησης, παύλα κατανόησης, για την αποφυγή των συγκρούσεων, όπως δηλαδή οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι έχουν συζητήσει και συμφωνήσει σε μια λεγόμενη συμφωνία κυρίων στη Συρία ότι η περιοχή δυτικά του ποταμού Εφράτου ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, ενώ ανατολικά του ποταμού Εφράτου, τουλάχιστον πριν την επιχείρηση πηγή ειρήνης Τουρκίας τον Οκτώβριο του 19, ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής, άρα αποφεύγουμε τα όποια επεισόδια και τις ερμές κρίσης. Το ίδιο, κατά την ταπεινή γνώμη μου, θα υπάρξει και μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Μία συνεννόηση δηλαδή για την αποφυγή των οποιοδήποτε προβλημάτων. Όμως και πάλι διαπραγματεύονται εντός μιας σχέσης όπου υφίσταται μία συμμετρία ισχύως. Και μετά τη λήξη της πανδημίας, κατά πάσα πιθανότητα θα αναθερμανθεί το μέτωπο της Ιντλίμπ και εκεί θα γνωρίζουμε και τα όρια της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Δεν αναφέρω καν το θέμα της ενεργοποίησης των S-400 και της κυρώσεις ή μη κυρώσεις των ΗΠΑ εις βάρους της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Οπότε θα απέκλεια μία μίνι Γιάλτα, δεν θα απέκλεια όμως μία συμφωνία κυρίων για τον καθορισμό των σφαιρών επιρροής, όμως και πάλι με το πάνω χέρι στη Ρωσία, στην λόγω συνεννόηση. Τώρα, στη δεύτερη ερώτηση, μία χώρα του αραβικού κόσμου, τα Εμιράτα, προσπαθούν να ανασχέσουν τον επεκτατισμό της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία, όπως προανέφερα, πλέον έχει υιοθετήσει μια νέα πολιτική για την ανάδυσή της ως περιφερειακής δύναμης. Εξού και η αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Εμιράτων, όχι μόνο στο πεδίο της Λιβύης, αλλά σε τόσα πεδία. Η Τουρκία έχει υιοθετήσει τη λεγόμενη στρατηγική των πλεγμάτων μαργαριταριών, string of pearls, την ίδια δηλαδή ορολογία με την Κίνα για τις στρατιωτικές βάσεις της στην νότια Συνική θάλασσα. Ποιες βάσεις? Η βάση στην Ίσο Σουακίν στο Σουδάν, η βάση στο Μογκαντούσου της Σομαλίας, η βάση στην Τόχα του Κατάρ. Ο φιλότουρκος δικτάτορ του Σουδάν εκδιώχθηκε κακήν κακός προμηνών και ακυρώθηκε η Λεόντεα υπέρ της Τουρκίας συμφωνία για τη στρατιωτική βάση στην Ίσο Σουακίν. Στην Σομαλία, η Σομαλιλάνδη προπολού αποτελεί ένα προτεκτεράτο το Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων και η περιοχή των στενών του Άντεν προπολού ανήκει στη σφαίρα επιρροής των Εμμυράτων. Άρα η Τουρκία δηλαδή ουσιαστικά έχει ανοίξει μια στρατιωτική βάση στη Σομαλία δίχως να την ωφελεί στρατηγικά, γιατί ακριβώς η πιο στρατηγική σημασία περιοχή αυτή των στενών του Άντεν ανήκει σε μια εχθρική για αυτήν δύναμη. Στο Κατάρ υφίσταται ακόμα η διαλκυνστίδα μεταξύ του Κατάρ και της Τουρκίας αφενός και των υπόλοιπων κρατών μελών του GCC αφετέρου. Και στη Λιβύη τα Εμιράτα και πρωτίστως η Αίγυπτος συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Χάφταρ. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Ο Χάφταρ υποστηρίχθηκε από την Αίγυπτο για την εκδίωξη των Ισλαμιστών από την Ανατολική Λιβύη. Όμως η Αίγυπτος δεν υποστήριξε ουδέποτε το εγχείρημά του για μια στρατιωτική νίκη στη Δυτική Λιβύη. Για την Αίγυπτο, κόκκινη γραμμή ανέκαθεν ήταν η παρουσία των Ισλαμιστών, υποστηριζόμενων από την Τουρκία και το Κατάρ φυσικά, στην Ανατολική Λιβύη. Με τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία όμως υφίσταται
μια άλλη διαμάχη, κυρίως σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Το Κατάρ και η Τουρκία υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή τη μουσουλμανική αδελφότητα ανά τη Μέση Ανατολή. Για τις μοναρχίες του κόλπου αυτό αποτελεί ένα ανάθεμα, γιατί η μουσουλμανική αδελφότητα ανέκαθεν διαπνεόταν από αντιμοναρχικά αισθήματα και δρούσε μάλιστα υπογείως κατά των μοναρχικών καθεστώτων. Ως εκ τούτου, εκλαμβάνουν τα καθεστώτα αυτά μία νίκη της κυριαρχούμενης από τη μουσουλμανική αδελφότητα κυβέρνησης του Σάρατζ στη Δυτική Λιβύη ως μία νίκη της μουσουλμανικής αδελφότητας στη Μέση Ανατολή. Και κακά τα ψέματα, η μουσουλμανική αδελφότητα μετά την εκδίωξή της κακήν κακός στο στρατιωτικό πραξικόπημα του Σίση στην Αίγυπτο το 2013, πνέει τα λίστια. Μία νίκη όμως της μουσουλμανικής αδελφότητας στη Μέση Ανατολή κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει στην αναζωγόνηση της σχεδόν πεθαμένης μουσουλμανικής αδελφότητος στη Μέση Ανατολή και ίσως αναθαρρύσουν οι Ισλαμιστές στην Τινησία, στην Αλγερία και πρωτίστως στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το λόγο και όπως προανέφερα, η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει τη λιβική κρίση υπό το ίδιο πρίσμα όπως άλλες δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο δεν γνωρίζουμε εάν τελικά η κατάσταση στη Λιβύη θα κλιμακωθεί ή δεν θα κλιμακωθεί. Γιατί για ορισμένες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη για την Αίγυπτο, μία νίκη της μουσουλμανικής αδελφότητος αποτελεί το χείριστο σενάριο για την επιβίωση των ίδιων καθεστώτων. Κατανοητά. Κύριε Κανέλο, σχόλια, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εσείς, ο κύριος Τσαλάς μετά και θα κλείσουμε με τον προσκεκλημένο μας τα τελευταία του σχόλια. Η εμπνευσμένη διπλωματική αντίληψη έρχεται μόνο με αποτελέσματα και δράσεις. Δεν έρχεται με θεωρίες. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπε ο φίλος μας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέρετε, υπάρχει κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου κρίση, μία αρχή. Δεν ανακατέβεσε ποτέ σε διενέξεις μεταξύ Αράβων. Αυτή η αρχή είναι κατ' εμέ, για όσο καιρό κινούμαστε όπως γυρνάνε τα αστέρια στον ουρανό και δεν έχουμε το δικαίωμα να γελάσουμε, δηλαδή για όσο καιρό δεν προβάλλουμε την ισχύ μας και τρέχουμε πάντα να κάνουμε σωστρέφεια με τη μιζέρια μας, δεν ανακατευόμαστε στις διενέξεις των αραβικών κρατών. Τι σημαίνει αυτό για τη Λιβύη? Έλεγα από την αρχή. Μία προβλεπτικό να κάνω. Την κάνω και τώρα. Χωρίς καμία διάθεση να πάρω μέρος σε αυτήν την κρίση στη Λιβύη. Δύσκολα. Όταν πανηγυρίζαμε ότι ο Χαφτάρ μπαίνει στην Τρίπολη και ανατρέπεται το καθεστώς, θα γίνει ποτέ κυβέρνηση αυτός ο κύριος? Με αγάπη μεγάλη, πολύ σεβασμό στο ότι έχει κάποια αισθήματα για μας, λένε, η γνώμη μου είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παγίωση, μία σταθεροποίηση της κατάστασης. Ας μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς πριν από πολλά χρόνια δεν ενεργοποίησαμε την πρεσβεία μας στην Λιβύη. Λάθος. Λάθος μέγιστο, γιατί εν ουπεκτής παίζουμε. Αν δεν είσαι μέσα δεν μπορείς να έχεις κανένα ιδιαίτερο ρόλο και βεβαίως παρά το γεγονός ότι είχαμε πολλά οικονομικά συμφέροντα στη δεκαετία που ανάπτυχθηκε η πολιτική του Καντάφη, μετά τα πράγματα πήραν μια άλλη στροφή. Οι Τούρκοι ισχυροποιήθηκαν, οι Ιταλοί ισχυροποιήθηκαν και εμείς μείναμε απ' έξω. Άρα η εμπνευσμένη, ξαναλέω, διπλωματική αντίληψη έρχεται μόνο με τα αποτελέσματα και τις δράσεις. Για ένα κράτος σαν την Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Έχουμε, αν δεν το εκμεταλλευόμαστε. Το έχω πει ξανά. Έχουμε τεράστια μυαλά, έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Παντού έχουμε τεράστια μυαλά, παντού έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Γινόμαστε υποχείρι μιας εσωστρέφειας και μιζέριας απίστευτης που μας διακρίνει σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό και κάνουμε τέτοια κριτική που κάνουμε. Και βέβαια βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας η Τουρκία αναπτύσσεται με έναν τρόπο ιδιαίτερα ισχυρό. Η γνώμη μου, για να απαντήσω και σε κάποια
ερωτήματα που ενδεχομένως να προέκυψαν, είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το να χτίσουμε ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο ενότητος, ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο παιδείας, ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο εξωτερικής πολιτικής, ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και στη συνέχεια να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις μας αριστερά και δεξιά. Πάντως, ξαναλέω ότι για όσα συμβαίνουν σήμερα στην Μέση Ανατολή, στη γειτονιά μας, τίθεται πάλι ένα ερώτημα των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Όταν εμείς αποφασίζαμε ότι θα έβαζε σε πρόβλημα η ενδυνάμωση των σχέσεών μας με τη Ρωσία λόγω της νατοικής μας συναντήληψης με τους συμμάχους, άλλοι λαοί, όπως οι Γερμανοί, έχτιζαν τις γέφυρες με τη Ρωσία του Πούτιν. Εμείς είχαμε πάντα μία αντίληψη φόβου, αδράνειας, αλλά και πιστότητας των διαφόρων γραμμών, ιδεών και συνθήκων, τις οποίες είναι αλήθεια ότι τηρούσαμε κατά γράμμα, αλλά εις βάρος της δύναμής μας. Γιατί για μένα τίθεται θέμα του επαναπροσανατολισμού του ρόλου της Ρωσίας και για την Ευρώπη. Και είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα, παρόλο που γίνονται όλα όσα γίνονται, θα τεθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της συνεργασίας με τη Ρωσία στο μέλλον. Τέλος, ήθελα να πω ότι να μην μεγιστοποιούμε τον ρόλο και τη σημασία της Αιγύπτου, ούτε το ρόλο και τη σημασία των Γάλλων ή των Ιταλών στις διάφορες ασκήσεις. Χρήσιμα είναι όλα αυτά, αλλά τα συμφέροντά τους προστατεύουν. Για την Total είναι η Γαλλία στην Κύπρο. Για την Eni είναι η Ιταλία και τα συμφέροντα των εταιριών τους στην Κύπρο. Είναι χρήσιμο να κάνουμε σχεδιασμούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς, αλλά σας είπα, είναι πρώτιστο καθήκον να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Να ενισχύσουμε δηλαδή τη δική μας την δύναμη. Και μετά όλα τα άλλα. Κύριε Τσαΐλα. Ναι, είναι καταιγιστικός ο φίλος μας ο κύριος Πρέζης. Όπως λέμε, η Τουρκία προσπαθεί να διατηρηθεί πολιτικά και στρατιωτικά με κάθε κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κούρσα οπλικών συστημάτων στην περιοχή μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα επικρατήσει η διπλωματία των κανονιοφόρων σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ωστόσο, τελικά, εκτιμώ ότι η προσοχή θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τους διεθνείς παίκτες μετά το τέλος των άλλων συγκρούσεων που υπάρχουν εκεί, όπως είναι το Συριακό και το Λιβικό. Όσο το Συριακό και το Λιβικό είναι εν εξελίξη, δεν θα κοιτάνε να διατηρούν τις ισορροπίες. Τώρα, επίσης η Τουρκία κάνει μια τεράστια προσπάθεια συνεργασίας με το Ενεργειακό Κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι το EMGF. Αν έχει ο κύριος Πλακούδας κάποια στοιχεία, θα μπορούσε να μας τα παραθέσει, γιατί αυτό είναι μια διεθνής πρωτοβουλία για να καθιερώσει σε αυτό, να καθιερωθεί σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να δημιουργηθεί ο έλεγχος με τις χώρες που βρίσκονται στην περιφερειακή εγκύτητα στην περιοχή υπό την επιρροή της Τουρκίας μαζί με χώρες όπως είναι η Λιβύη, η Τουρκία και το κομμάτι της Κύπρου, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τουρκοκυπριακή κοινότητα ως Βόρεια Κύπρος κράτος, ας πούμε, και όσων άλλων χωρών θα θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το φόρουμ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια εναλλακτική λύση από τον αποκλεισμό της Τουρκίας και της εισαγωγικά Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου στην περιοχή, όπως γίνεται με τον East Med. Όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη όλοι μαζί,
μέσα σε αυτό το μεγάλο παζλ, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τις προσπάθειες που γίνονται εντός του πεδίου της ισορροπίας στην περιοχή με σκοπό να κινητοποιήσουν εν προκειμένου ιδίως το Ισραήλ, τη Συρία, το Λίβανο και να συμπεριληφθούν στη νέα αυτή οικονομική περιφερειακή συμμαχία. Πρέπει λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Πρέσβης, να έχουμε ενεργή τη διπλωματία μας και σηκωμένες τις κεραίες μας ώστε να παίρνουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να τα αναλύουμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρξει μια συνένεση για νέες περιφερειακές συμφωνίες, καθώς και το γεγονός ότι η Μεσόγειος μπορεί να είναι η πύλη για τη Λιβύη, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί αναζήτηση νέων στρατηγικών συμμαχιών με τη Ρωσία, όπως πολύ σωστά προανέφερε ο φίλος κύριος Κανέλος, της ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς την Κίνα, και να δούμε τι γίνεται στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τα ακούσατε κύριε Πλακούδα. Το τελευταίο σχόλιο ανήκει σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς, οι ΗΠΑ εκλαμβάνουν ακόμα την Τουρκία υπό το πρίσμα της προ-Ερντογάν εποχής. Ως εκ τούτου, έχουν υιοθετήσει μία, ας την ονομάσω, αλλοπρόσαλη τακτική έναντι της Τουρκίας. Ενώ δηλαδή η Τουρκία διεκδικεί δια των όπλων, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, νέα εδάφη στο εγγύς εξωτερικό, οι Αμερικανοί, αλλά δυστυχώς και ορισμένοι εξημών στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκλαμβάνουν αυτό τον αναθεωρητισμό των Τούρκων ως αντίδραση στη δήθεν απομόνωσή τους και στη δήθεν περικύκλωσή τους από τον άξονα του κακού Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Ως εκ τούτου, πώς θα εξημερωθεί το θηρίο ανήμερο η Τουρκία δια της συνεργασίας. Ποια συνεργασίας? Ενεργειακής συνεργασίας, δηλαδή το φυσικό αέριο ως το μάνα εξ ουρανού και ο καταλύτης για μια περιφερειακή συνεργασία και το όραμα για την ανάσχεση της Ιρανικής απειλής, ναι, για το Ισραήλ ίσως, αλλά όχι και για την Τουρκία ενδεχομένως, αλλά όχι για την Ελλάδα, την Κύπρο ή την Αίγυπτο. Ως εκ τούτου, οι Αμερικανοί ακόμα και τώρα δεν αντιδρούν έναντι της Τουρκίας και αναφέρομαι στην προκλητικότητα της Τουρκίας όχι μόνο έναντι της Ελλάδος αλλά και έναντι των Αμερικανών όπως αντιδρούν έναντι άλλων κρατών. Ο Ερντογάν τον Οκτώβριο του 2019 εκβίασε ομά τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα ανοίξει πυρ εναντίον των Αμερικανών στρατιωτών. Το Πεντάγωνο είχε εκνευριστεί, είχαν διαταχθεί οι ολίγοι Αμερικανοί στρατιώτες στη Ροτζάβα, δηλαδή στο δυτικό Κουρδιστάν, να ανταπαντήσουν και υποχώρησαν. Οι Αμερικανοί υποχώρησαν έναντι της κατά τα άλλα φίλης και σύμμαχης Τουρκίας, που αν έτσι δρούσε οποιαδήποτε άλλη χώρα εναντίον των Αμερικανών, το Ιράν παραδείγματος χάρη, θα είχαν προπολού αντιδράσει όχι απλά πιο δυναμικά, πιο βίαια. Γιατί ακριβώς εκλαμβάνουν αυτές τις δράσεις της Τουρκίας ως φτηνή προπαγάνδα για εσωτερική κατανάλωση, αντιδράσεις για το σύνδρομο της περικύκλωσης και ούτω καθεξής. Ακόμα και τώρα και στην Αμερική, κυρίως στο Fog Bottom, όπως ονομάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών στις ΗΠΑ, λόγω της νεοψυχροπολεμικής λογικής του, αλλά και στην Ελλάδα, η οπαδή της σχολής σκέψης του ρεαλισμού ή κατευνασμού θα τους ονόμαζα εγώ, δηλώνουν αυτό, ότι δηλαδή η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να απόσχει από προκλητικές ενέργειες για την απομόνωση της Τουρκίας και τουναντίον θα πρέπει να συμπεριλάβει την Τουρκία σε ένα σχήμα περιφερειακής συνεργασίας. Και εγώ ερωτώ ως αφελής, ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης η Τουρκία, γιατί δεν σταματά την ενίσχυση των στρατιωτικών βάσεων της στην Κύπρο? Δεν ομιλώ καν περί της απόσυρσης των κατοχικών στρατευμάτων. Γιατί μετατρέπει τη Βόρεια Συρία
ειδικά τις περιοχές του Αφρίν και του Αζάζ, σε Αλεξανδρέτα νούμερο 2 και ως ένα ιονί προτεκτεράτο της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε υιοθετήσει προπολού το δόγμα της μη πρόκλησης του θηρίου και δυστυχώς πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό από τους ενδυνάμεις συμμάχους της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εκλαμβάνεται ως αδυναμία, ότι δηλαδή η Ελλάδα όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι δεν θα υπερασπίσει δια των όπλων τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Και αυτό και έτι περαιτέρω τροφοδοτεί την τουρκική αλαζονία και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά και την αμφιταλάντευση άλλων κρατικών δρόντων όπως το Ισραήλ και της Αιγύπτου. Θα πρέπει δηλαδή κάποτε η Ελλάδα να αντιληφθεί ότι εάν προβάλλεις μία εικόνα δυναμίας προς τα έξω από τις υπερτήσεις άνωθε των ελληνικών νησιών μέχρι την περικύκλωση ουσιαστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις παράνομες διερευνητικές γεωτρήσεις Τουρκίας, κανένας δεν θα θελήσει να συνεργαστεί μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Νομίζω και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα για κοβή. Χαρήκαμε. Σε βάθος εξελίξεις που τρέχουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Πλακούδα. Να είστε καλά. Παντελή, γεια σας. Παντελή, μήπως πρέπει να πούμε ότι αύριο θα συζητήσουμε για τα θέματα της Επιτροπής και τα 200 χρόνια της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, που δεν είναι 200, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αύριο θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα που μας αφορούν και που παίρνουν ένα χαρακτήρα... 7 η ώρα, 7 η ώρα, έτσι, κύριε Πλακούδα. Ναι. Σε μια εκπομπή που οργανώνει ο κύριος Κανέλλος, διπλωματικό βασιλόπιο λέγεται. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.